έγινε ρε παιδιά, έφαγε Γερμανού του Σπυροπούλου. Έλα μέσα και τρόμαξα, διάβασα και τη συνέντευξή σου στο περιοδικό People. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έκανε σπασία. Δεν θα σου αποκαλύψω. Έτσι είδε, τα βάλεις λίγο τ' άλλο. Φοβήθηκε μην πέσει και χάσει την εκπομπή. Άλλωστε αλλού είχε ταλέντο, από το σχολείο φαινόταν. Τα έπαιρνα εύκολα. Γενικά, ό,τι καθόμουν να παρακολουθήσω, το μάθαινα. Ήμουν καλή στα μαθηματικά, μου άρεσε η μοριακή βιολογία, όμως προτίμησα να κάνω κάτι πιο βατό. Να παίξεις ναι ή όχι. Πού ήσουν χτες? Στο θέατρο. Βγήκες? Δεν βγήκα. Πώς Αγγλία είσαι? Δεν μπορώ να σου πω. Κάνεις δίαιτα? Κάνω. Είπες ναι? Όχι, δεν είπα. Όχι! Άστε με να πω όχι! Όχι, ναι! Όχι, ναι! Όχι, ναι! Βλαμμένο! Βλαμμένο! Το DNA θρηνή που σε έχασε. Μήπως να αλλάξεις επώνυμο τώρα να χάσεις και αυτό τα ίχνη σου? Όπως το έκανε ο κύριος Πάριος, επειδή είναι από την Πάρο, εμένα μου είπαν να το κάνω Κωνσταντίναρο Δίτη, επειδή είμαι από τη Ρόδο. Δεν θέλησα όμως να το αλλάξω, προτίμησα να κρατήσω το δικό μου. Δεν λες πάλι καλά, τυχερή είσαι. Φαντάσου να ήσουν από το κατάκολο. Μισό να ακούσεις τι έγραψε για σένα η Αφροδίτη Γραμμέλη, όχι ακόμη. Αδυνατό να κατανοήσω το λόγο, καθώς παρακολουθώντας τη Δεσποινίδα Σπυροπούλου, διαπίστωσα ότι περιορίζεται σε ρόλο καναπέ, μιλάει κακά ελληνικά, με χρειά νιαουρίσματος και εκ πρώτης όψεως στερείται ταλέντου. Λείπει το ταλέντο από αυτό το πλάσμα. Νάτι. Τι ωραία παιδιά που είναι. Έτσι την είχα στο νου. Είναι ένα άθλημα το οποίο το προτείνουμε ανεπιφύλακτα σε όλες τις μαμάδες. Το χαμόγελο σημαίνει συννεφιά με καταιγίδες. Έχουμε να ρίξουμε και μπετά. Οι σχέσεις χτίζονται. Με την Αταλία σήμερα έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό με το καλημέρα. Ήμουν ένας νέος άνθρωπος εντελώς άγνωστος και εκείνη μια γνωστή παρουσιάστρια με μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, εσύ δεν έκτισες απλά, τσι με ντοένες ή έριξες. Μόνο όσοι με ήξεραν από πριν με συμπαθούν. Σήμερα δεν με συμπαθεί κανείς. Και όμως υπάρχουν. Παρακολουθείς παιδιά να κάνουν υπασία. Θεωρώ ότι είναι από τα πράγματα που αγαπάνε πάρα πολύ και επειδή ξεκινάνε από τα πόνι. Ένα πάντως μου αρέσουν τα πονάκια, όλοι τα ξέρουν. Τα πονάκια. Τα μικρά πόνι. Εντάξει, σου φίνα τώρα και πες ό,τι ξέρεις. Τα πόνι είναι τα χαμηλά άλογα για να τα φτάνουν τα παιδιά και δεν είναι τόσο ατίθαστα τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, έτσι. Που λένε μου εσύ.